Στην εκπομπή τώρα, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε για κολονοσκόπηση, μια σημαντική εξέταση που ακόμη εδώ στην Ελλάδα έχουμε κάποιο ταμπού για αυτήν. Και είναι εδώ ο κύριος Βαρτιμιάδης. Καλώς ήρθατε. Σας βρήκα. Να είστε καλά. Εξακολουθούμε λίγο έτσι και να τη φοβόμαστε, να την αποφεύγουμε. Την κολονοσκόπηση πρέπει να γίνεται όμως σε ποιες ηλικίες, θα μας πείτε, πότε η αρχική κολονοσκόπηση? Θα πρέπει να γίνεται σε όλους τους ασυμπτωματικούς ασθενείς, ναι, στην ηλικία των 50. Άντρες, γυναίκες, δεν υπάρχει διαφοροποίηση φύλου προληπτικά. Δηλαδή, οι άνθρωποι, ακόμη και αν δεν έχουν κανένα απολύτως σύμπτωμα, θα πρέπει να την κάνουν. Και θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η Αμερικάνικη Γαστρεντερολογική Εταιρεία το έχει ρίξει στα 45 χρόνια. Εκεί ξεκινάει ο έλεγχος από τα 45, εδώ και 2-3 χρόνια. Από τα 45. Από εκεί και πέρα, κάνει κάποιος την κολονοσκόπηση στα 50, με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Χρειάζεται να την επαναλαμβάνει κάθε χρόνο, κύριε Βαρτιμιάδη? Όχι κάθε χρόνο. Η κάθε κολονοσκόπηση είναι ο δείκτης ο οποίος ουσιαστικά μας επιτρέπει να πούμε πότε θα την ξανακάνει. Μάλιστα. Άρα, ανάλογα με τα ευρήματα που θα έχουμε στην κολονοσκόπηση, τον αριθμό πολυπόδων, τον μέγεθος των πολυπόδων, την μορφολογία των πολυπόδων, όλα αυτά θα καθορίσουν το πότε θα γίνει το follow-up. Συνήθως, όταν κάποιος δεν έχει ευρήματα, αυτό λέμε ότι μπορεί να φτάσει από 7 μέχρι και 10 χρόνια. Α, μπορεί να φτάσει τόσο! Σε περίπτωση που δεν έχουμε ευρήματα. Που αν όμως έχουμε ευρήματα, αυτό θα λιγοστέψει κατά πολύ. Εντάξει, είναι αναλόγως με το τι θα δείτε. Υπάρχουν κάποιες ομάδες ανθρώπων που χρειάζεται να το κάνουν νωρίτερα από τα 50? Είναι πρώτα απ' όλα τα άτομα τα οποία έχουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον, σε συγγενείς πρώτου βαθμού, μιλάμε για γονείς, αδέρφια και παιδιά, καρκίνο παχαίως εντέρου. Mm. Οπότε θα πρέπει να γίνει σίγουρα 10 χρόνια πριν από την διάγνωση των συγγενών τους. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι έχουν νοσούν από ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, οπότε αυτοί θα πρέπει να κάνουν έλεγχο νωρίτερα. Νόσο Κρόν εννοείται. Η ελκώδη κολίτιδα. Η ελκώδη κολίτιδα. Όχι ευερέθιστο έντερο. Όχι. Το ευερέθιστο έντερο είναι μια κινητική διαταραχή και δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει. Αυτοί οι άνθρωποι βέβαια θα έρθουν γιατί έχουν πρόβλημα. Έχουν συμπτώματα. Ναι. Έχουν συμπτώματα. Και μετά φυσικά είναι οι ομάδες των ασθενών οι οποίες έχουν συμπτώματα. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια απώλεια βάρους που δεν επιθυμεί. Θα πρέπει να ελεγχθεί ακόμα και αν δεν είναι 50. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει απώλεια αίματος από το ορθό. Mm. Ένας ασθενής οι οποίοι έχουν ξαφνικά αναιμία. Mm, έχουν χαμηλό σίδηρο ή φεριτίνη. Διαταραχές των γενώσεων, δηλαδή ενώ ήταν τακτικοί με τις συνήθειες του εντέρου τους, ξαφνικά κάποια στιγμή άρχισαν να κάνουν περισσότερες κενώσεις ή να έχουν δυσκυλιότητα. Οπότε αυτές οι διαταραχές θα πρέπει να ελεγχθούν. Ναι, θα πρέπει να επισπεύσουν την εξέταση. Τώρα, η κολονοσκόπηση δεν είναι μόνο διαγνωστική. Μπορείτε και να επέμβετε κατά τη διάρκεια της κολονοσκόπησης, αν κάτι βρεθεί. Ακριβώς. Συνήθως αυτό που κάνουμε κατά τη διάρκεια της εξέτασης είναι... Συνήθως, αν θα βρούμε έναν πολύποδα. Πολύποδα. Ο πολύποδας είναι μια προκαρκινική κατάσταση, η οποία στην συγκεκριμένη εξέταση υπάρχει η δυνατότητα να αφαιρεθεί την ίδια στιγμή. Άρα η κολονοσκόπηση είναι μια εξέταση στην οποία έχουμε, ουσιαστικά κάνουμε έναν προληπτικό έλεγχο. Ναι. Κατά τη διάρκεια και αν έχει ο γαστρεντερολόγος που κάνει την εξέταση την απαραίτητη εξειδίκευση, μπορεί να έχει διάγνωση εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, βλέποντας ένα πολύποδα, καταλαβαίνουμε αν ο πολύποδας είναι υπερπλαστικός, που σημαίνει ότι είναι καλοήθης. Α, μόνο από την εικόνα που βλέπετε μέσα από το ενδοσκόπιο. Πλέον, με τα ενδοσκόπια τα οποία χρησιμοποιούμε, μπορούμε να έχουμε εκείνη τη στιγμή, ναι, τις περισσότερες φορές, να έχουμε μία εικόνα για το τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπουμε. Και εν συνεχεία να έχουμε και τη θεραπεία. Ναι, εντάξει. Άρα έχουμε 3-1. Αυτό. Έχουμε 3-1 και μακάρι ο κόσμος να πιστεί και να πάψει το ταμπού, έτσι, να υπάρχει. Ναι, γιατί με αυτόν τον τρόπο έχει μειωθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια. Είναι από τους πιο συχνούς καρκίνους. Και δυστυχώς είναι ο καρκίνος του παχαίως εντέρου και ορθού. Και δυστυχώς είναι και από τους πιο θανατηφόρους. Mm. Οπότε, μπαίνοντας σε όλη αυτή τη διαδικασία ενημέρωσης, δυστυχώς αυτό που υπόθηκε και νωρίτερα, ότι υπάρχει κόσμος που στο συγγενικό του ή κοντινό του περιβάλλον έχει τέτοιες εμπειρίες, έχει ευαισθητοποιηθεί αρκετά ο κόσμος, οπότε πλέον γίνεται αρκετά. Δεν είναι τόσο ταμπού όσο ήταν παλιότερα. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουν μειωθεί κατά πολύ οι περιπτώσεις και τα περιστατικά καρκίνου του παχαίως εντέρου. Αλλά φυσικά μπορούμε και καλύτερα. Βέβαια, πάντα, πάντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βαρτιμιάδη. Να είστε καλά.